Αλλά φοβήθηκε. Και Στάρκολς δεν πήγε. Ποια το είπε αυτό, Γιώργο? Η Βάνα Μπάρμπα προφανώς, γιατί μου έστειλε προχθές ένα μήνυμα η κοπέλα. Να πάω στην παράστασή τη και να τη δω και τα λοιπά. Δεν πήγα, θα πάω κάποια στιγμή, αλλά δεν πήγα χθες γιατί είχε ένας φίλος μου τα εγγένεια του δικηγορικού του γραφείου. Σε θέλει guess, όχι απλά να πας. Guess. Να σ' ανεβάσει τι πάνω. Να κάνω, να παίξω. Να πει τον καιρό, να πει τον καιρό. Παιδιά, η Φέη έχει ταλέντο σε αυτά. Όχι εγώ. Και εσύ είσαι τέλειος, Γιώργο μου. Η Φέη δέχτηκε και το εξωτερικό. Εγώ δεν είμαι τέλειος σε όλα. Είσαι, Γιώργο. Είσαι. Η Φέη στο χώρο. Πάνω από το μέτριο. Πετάει ο Γάιδαρος. Πέντε μέτρα πάει και τα είπε. Θα με τιμά η πρόσκληση της. Όχι, για να... δεν λέω, αλλά. Τι. 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 Τίποτα. Όχι, τώρα είμαστε εντάξει τώρα, τα έχουμε βρει. Μπαίνουμε στο 12 τώρα, έχουμε και καλές μέρες. Και καλεσμένοι. Γιατί είχε γίνει. Δεν είχε φύγει πέρσι από την κόμπη, τι είχε γίνει. Ναι, αλλά μετά πώς. Πώς τι. Δεν έγινε κάτι. Τι βρήκα στη βουλιαγμένη, φιληθήκαμε. Αυτά δεν μας τα λες, Γιώργο. Έγινε αυτό. Για μπανάκι, είχατε πάει. Όχι, για καφεδάκι. Απλώς χάνω επεισόδια να με ενημερώνετε, καταλαβαίνετε. Εγώ δεν είχα πρόβλημα και ούτε θα έχω. Αλλά απλώς. Επειδή είμαι δύο ζώδια με τη Φέη, είσαι και σύζυγο κιόλα. Καφεδάκια και ιστορίες. Θέλω να κάνω μια παράσταση και να περάσει καλά ο κόσμος. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Να έχει γέλιο, να έχει σάτυρα, να έχει κάποια πράγματα πολύ αληθινά, λίγο το μαχαίρι στο κόκαλο. Και ο καθένας να υπηρετήσει αυτό που ξέρει να κάνει. Θα γίνουν αναφορές και σε πρόσωπα της τηλεόρασης. Εννοείται. Γιατί εννοείται. Αν δεν τα έχω ακούσει όλα. Πες μου κανένα αχό το όνομα. Δεν λέμε. Λέμε τα πάντα, λέμε για όλους. Σήμερα είναι ο Λάκης ο Γαβαλάς με τον Τρίφωνα. Δεν φωνάζουμε ανθρώπους που έρχονται να παίξουν με εμάς, γιατί το πιο σημαντικό είναι ότι παίζει το κοινό. Λιάγκας. Το Λιάγκα πεθαίνω. Ο Λιάγκας δεν τόλμησε, ναι. Του είπα, έλα να σε βγάλω και στάρ. Παρόλο που με κάλεσε στην εκπομπή και θέλω να έρθω, και θα έρθω με μεγάλη μου χαρά, ο Λιάγκας παρόλα αυτά φοβήθηκε. Λέει, άσε ρε που θα πάω, λέει, θα με βγάλουν εκεί, λέει, θα γίνω βούκινο. Λοιπόν, την επόμενη φορά. Ρόλο, δηλαδή, τι θα έκανε. Τον Λιάγκα θα τον έβαζα να κάνει πρώτον. Θα του κλείναμε τα μάτια για να αρχίσει να πιάνει κάτι και να δούμε τι θα κερδίσει. Τι θα πιάσει. Το blackout. Στο blackout θα κέρδιζε ένα δείπνο με ένα από τα κορίτσια. Αν η Φέη θα το επέτρεπε, εννοείται. Έχασες. Τα κορίτσια ποια είναι. Οι κοπέλες εκεί, δεν βλέπεις τέλεξη. Φαρμάκι. Η Όλγα, η Φαρμάκι, όλοι αυτοί συμμετέχουν στην παράσταση της Μπάρμπα. Η Όλγα Φαρμάκι ήταν αυτή. Και να πήγαινα μια φαγητό μαζί τους. Ωραίο θα ήταν. Άρα δηλαδή κάθε φορά έχει διαφορετικούς... Συμμετέχουν. Celebrities. Ωραία. Πρέπει να πας, Γιώργο, είσαι πολύ καλός νομίζω. Και όμως. Μετά δεν ξέρω να γυρίζει σπίτι. Πάντως μαθαίνω ότι θα πάει, έχει συμφωνήσει να πάει ο Ψινάκης, ο Μουτσινάς, ο Σεργουλόπουλος, Παπουτσάκη. Θα έρθουν γκες και θα πάνε. Ο Γιώμα θα πάει. Εγώ σου λέω αυτά που μαθαίνω. Ωραία είναι. Ωραία. Ο Ματιάβα θα στείλει αντιπρόσωπο εδώ. Δεν υπάρχει η Γιώργο αντιπρόσωπο στο Ματιάβα. Είναι ένας και μοναδικός. Είναι προπομπός. Έλα πάμε. Ο Τρίφωνας Σαμαράς. Πάμε παρακάτω.